Σε δραματική περικοπή κατά 60% των συντάξεων χιλιάδων αγροτών οδηγεί η εφαρμογή σχετική ρύθμιση του Τρίτου Μνημονίου. Το πετσόκομα των συντάξεων αφορά όσου συνταξιούχου του ΑΓΑ παραμένουν ενεργοί αγρότε και εισπράττουν κοινοτικέ επιδοτήσει. Αυτό είναι ένα φοβερό πλήγμα στου απόμαχου τη ζωή που αναγκάζονται να δουλεύουν για να μπορέσουν να ζήσουν και μετά το 67ο έτο τη ηλικία του δεν μπορεί να του κόψει στη σύνταξη όταν συνεχίσει να δουλεύει. Δεν φτάνει η σύνταξη. Ποτέ δεν έφτανε και ούτε τώρα φτάνει. Δεν μπορεί να του πει ότι του κόβω τη σύνταξη γιατί παίρνει, γιατί δουλεύει, γιατί έχει την περιουσία του. Ο κλήρο είναι πάρα πολύ μικρό. Την ίδια ώρα, οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότε καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ, καθώ για αυτού δεν ισχύει το αφορολόγητο των 8.670 ευρώ που ισχύει για του κατά επάγγελμα. Η κυβέρνηση κολλησιεργώντας και με τερτύπια αποφάσισε αυτό το αφορολόγητο να το δώσει μόνο στους κατεπάγγελμα αγρότες. Εμείς σαν μας Ομοσπονδία είμαστε από την αρχή ξεκάθαροι ότι δεν δεχόμαστε το διαχωρισμό των αγροτών σε κατεπάγγελμα και μη και με αυστηρότατα κριτήρια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την, από, τη φορολογία του αγροτικού εισόδηματο από το 1ο ευρώ με 27,5%. Θα έπρεπε ε, να είναι χαμηλότερο το ποσοστό. Υπάρχουν στην Ελλάδα πάρα πολύ μεγάλη, πολλές χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγροτικό εισόδημα, το οποίο εισόδημα συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία, συνεισφέρει στα έσοδα του κράτους, συνεισφέρει στα πάντα και αυτοί θα υποχρεωθούν να το αφήσουν, να το εγκαταλείψουν να... και οι επιπτώσει θα είναι στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική πρόοδο. Οι αγρότε έρχονται παράλληλα αντιμέτωποι όμω και με τι αυξήσει στι ασφαλιστικέ εισφορέ που καταβάλουν στον ΟΓΑ. Ήδη. Οι ειδοποιήσει του ΟΓΑ που ήρθαν τον 6ο του 2016 από πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων δεν πληρώθηκε. Δεν πληρώθηκε. Δεν μπορούν να το πληρώσουν οι άνθρωποι. Γνωρίζω άτομα τα οποία είναι στο 65ο και στο 66ο έτος τη ηλικία του, τα οποία θέλουν ακόμα δύο ή τρία εξάμεινα να πληρώσουν για σύνταξη και δεν τα πληρώσανε. Δεν είχαν να τα πληρώσουν. Ζήσαμε την αρχή από το περασμένο εξάμεινο με τι αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Προβλέπεται μέχρι το 22, το 27% του αγροτικού εισοδήματος, του καθαρού, να πηγαίνει στις ασφαλιστικές εισφορές. Όλα αυτά, μαζί με την ε, λειψιδρία, την ε, δακοκτονία, την ακαρπία που έχουμε φέτος, συνθέτουν ένα εφιαλτικό περιβάλλον για, τους, για τη μικρομεσαία αγροτιά του νομού μας, αλλά γενικά και της Ελλάδος. Εμείς καλούμε τους μικρομεσαίους τους αγρότες, να μην μείνουν απαθείς, να μην μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια, οργανωμένα να φτιάξουν αγροτικούς λόγους, οργανωμένα να κατεβούμε στους δρόμους που το επόμενο διάστημα θα δώσουμε γερές μάχες για να μείνουν ανενεργά τα μέτρα αυτά. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ευρεία πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων προκειμένου οι αγρότες να σχεδιάσουν νέες κινητοποίησεις.